Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Θα είμαστε μαζί σήμερα Δευτέρα 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 για να διαβάσουμε τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η ατζέντα. Όλοι συμφωνούμε ότι όσο το συντομότερο εφαρμοστεί η συμφωνία, τόσο το καλύτερο και για τις δύο χώρες, αφού η συμφωνία αυτή καθεαυτή έχει πολλά ωφέλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ σε συνέντευξή του στο Euronews, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τόνισε ότι εστιάζουν στην επόμενη φάση για την επικύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο. Υπογράμμισε πως είναι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και πως το μήνυμα που στέλνει αυτό είναι να πάμε στο Κοινοβούλιο και να το εφαρμόσουμε. Δύο επιλογές τώρα δίνει η αντιπολίτευση των Σκοπίων στον Ζόραν Ζάεφ για τα επόμενα βήματα μετά το δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εκλογές ή απόρριψη της συμφωνίας. Αλλά στην πρόταση που παρουσίασε ο Χριστιαν Μητσόφσκι του ΒΕΜΕΡΟ, οι εκλογές είναι ουσιαστικά μονόδρομος. Ο πόλεμος Ιταλίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει πως καλά κρατεί. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε την Κυριακή με δηλώσεις του σε δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου, βάσει των οποίων η Γερμανία ετοιμάζεται να στείλει πίσω στην Ιταλία μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνώντας από το Ιταλικό έδαφος. Δεν θα δεχτούμε πτήσεις τσάρτερ, οι οποίες δεν έχουν λάβει άδεια. Αν χρειαστεί, θα κλείσουμε και τα αεροδρόμια, όπως κάναμε ήδη και με τα λιμάνια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαλβίνι. Την ίδια ώρα, νέες απειλές εξαπέλυσε αρχηγός των Πέντε Αστέρων και υπουργός εργασίας της Ιταλίας Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενστάσεις της Κομισιόν επί του προϋπολογισμού και σημείωσε δεικτικά ότι αυτή η Ευρώπη σε 6 μήνες θα έχει τελειώσει. Στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει σήμερα περιοδία ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Παναγίας της Παρηγορήτριας καθώς και το Δημαρχείο της Άρτας, ενώ αργότερα θα μεταβεί σε εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. Τώρα στα κοινοβουλευτικά πάμε να δούμε τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξή του που έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη συνάδελφο Κατέρινα Βλάχο Δήμου. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν να σας δείξουμε τι απάντησε ο πρόεδρος της Βουλής όταν ερωτήθηκε για το εάν υπάρχει πλειοψηφία εμπιστοσύνη σε περίπτωση που κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρόεδρος λοιπόν της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, απάντησε: αφενός υπάρχει πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή για να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ενδεχομένως να διευρύνεται καθώς θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία, και αφετέρου εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν 151 βουλευτές σε αυτή τη Βουλή για να υπερψηφίσουν μια πρόταση δυσπιστίας. Είμαι απόλυτος πάνω σε αυτό το θέμα, είπε ο κύριος Βούτσης χαρακτηριστικά. Τώρα στο ζήτημα, αν υπάρχει θέμα με τη συνομιλία της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Σπυράκη με τον Ζόραν Ζάεφ τον Δεκέμβριο του 2017, ο κύριος Βούτσης απάντησε πως αυτές οι συναντήσεις της κυρίας Σπυράκη ή οτιδήποτε άλλο υπήρξε πριν τη συμφωνία καταδεικνύουν ότι υπάρχει αυτός ο τακτικισμός που επισημαίνω έκανε και κάνει κακό στη χώρα, ενδεχομένως και στη Νέα Δημοκρατία. Και τέλος, σε σημείο της συνέντευξης που ο κύριος Βούτσης ρωτήθηκε για το αν μπορεί η κυβέρνηση να κλείσει την ψαλίδα των δημοσκοπήσεων που φαίνονται να είναι αρνητικές για εκείνη, ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε: εκλογές που θα γίνουν μέσα στις συνταγματικές πρόνοιες θα είναι μια ισχυρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο προγραμματικές προτάσεις για το μέλλον της Ελλάδας και για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς εργαζόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται, για να διαμορφωθεί ένας ευρύτερος προοδευτικός πόλος πάνω σε μια τέτοια προοδευτική προγραμματική βάση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και θεωρώ ότι μπορεί να έχει τη συνένεση της πλειοψηφίας στο εκλογικό σώμα. Αυτό θα είναι το διακύβευμα στους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Και τα όσα είπε ο πρόεδρος της Βουλής στην ένταξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, όπως σας είπα. Πάμε να δούμε τώρα την ημερίδα που έγινε την Παρασκευή εδώ στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων, που αφορούσε τις προοπτικές ενίσχυσης της ελληνορωσικής συνεργασίας στον τουριστικό τομέα. Εκεί λοιπόν αναδείχθηκαν όλα αυτά τα θέματα και η συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία. Άλλωστε είναι και το έτος τουρισμού, το 2017-2018. Πραγματοποιήθηκε η μερίδα με πρωτοβουλία της Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της κυρίας Καφαντάρη, ενώ τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης. Στην αίθουσα Γερουσίας φιλοξενήθηκαν οι εργασίες της ημερίδας για το έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας 2017-2018, την οποία διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Βούτσης. Ο τουρισμός ενώνει τους λαούς και δεν είναι τυχαίο ότι το αφιερωματικό έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας αυτό ακριβώς κάνει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και μετά τη λήξη του έτους αυτού θα βρεθεί και πάλι η ευκαιρία και η δυνατότητα να εγκαινιάσουμε ένα νέο έτος
για τη συνέχεια και επέκταση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας και σε άλλους αναπτυξιακούς τομείς. Ο θεσμός αυτός δοκιμάστηκε, εδραιώθηκε και θα πρέπει να συνεχιστεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Βουλής στη συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όσο και στη μεταμνημονιακή εποχή. Η συγκυρία που διεξάγεται αυτή η μερίδα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όπως γνωρίζετε, πριν από 1,5 μήνα η χώρα μας τυπικά βγήκε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις που για 8 χρόνια στην κρίση και στην τυπική και άτυπη χρεοκοπία της χώρας επιβάρυναν πάρα πολύ την κοινωνία μας. Έχουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα και έχει κατατεθεί σχετικό αναπτυξιακό παραγωγικό πρόγραμμα για όλη τη χώρα. Έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για μια ανάπτυξη με πρόσημο θετικό για την δικαιοσύνη και για την κοινωνική της διάσταση. Ο τουρισμός ήταν αυτά τα χρόνια για τη χώρα μας μια πάρα πολύ σημαντική ένεση. Και με αυτή την έννοια είναι οργανικό στοιχείο της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, έτσι όπως βγήκαμε τώρα από τα μνημόνια. Το αφιερωματικό έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας 2017-18 εγκαινιάστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και της ομολόγου της Άλα Μανίλοβα στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, οπότε υπογράφηκε στη Μόσχα κοινή δήλωση και καταρτίστηκε κοινό σχέδιο δράσεων. Το αφιερωματικό έτος τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας δεν περιορίζεται στο κοινό σχέδιο δράσεων, έχουν γίνει ήδη αρκετές, αλλά αποτελεί και ένα στρατηγικό έτος συνεργασίας για τον ελληνικό τουρισμό με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Συνιστά στρατηγικό πυλώνα διαπεριφερειακής σύμπραξης με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα των φορέων του και αποτελεί επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάληψη πρωτοβουλίας συνεργειών ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια, ανάμεσα στις εκκλησίες, ανάμεσα στους ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι φροντίζουν για την αλληλογνωριμία των λαών. Καλωσορίζουμε τους ομόδοξους αδελφούς από τη Ρωσία, τους συναδέλφους βουλευτές από τη Ρωσία, χαιρετίζουμε την παρουσία τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στο κοινό σχέδιο δράσεων εμπεριέχονται πολιτιστικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ελλάδα, πολλές από τις οποίες αναδεικνύουν τα παρεχόμενα αναθεματικό τομέα προϊόντα του ελληνικού τουρισμού. Σας μεταφέρω λοιπόν τον εγκάρδιο χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Εύχεται καλή έκβαση όχι μόνο στη σημερινή μερίδα, αλλά γενικότερα στην προσπάθεια αδελφικής ανταπόκρισης και σχέσης με το ρωσικό λαό. Η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί βασικό μοχλό της κοινής μας προόδου και στην κατεύθυνση αυτή, μετά και από τις επιτυχίες που σημειώθηκαν στο συγκεκριμένο πεδίο κατά τη διάρκεια του περσινού αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας, κοινός μας στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ενίσχυση αυτής της δυναμικής και το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω με την ευκαιρία και τη συμμετοχή στη σημερινή ημερίδα των εκλεκτών Ρώσων συναδέλφων ότι οι κοινοβουλευτικές μας σχέσεις αναπτύχθηκαν με δυναμικό τρόπο τα τελευταία 3 χρόνια. Η ημερίδα διαρθρώθηκε σε 3 θεματικές ενότητες ως εξής: 365 ημέρες, τουρισμός πολλαπλών επιλογών, θεματικός τουρισμός, το παράδειγμα του θρησκευτικού προσκυνηματικού τουρισμού, και βιώσιμος τουρισμός, ο ρόλος των περιφερειών στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης. Σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Έλενας Κουντουρά και τις ευχές της για την επιτυχία στην ημερίδα, η οποία έρχεται να επαναβεβαιώσει τους άρρηκτους ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την ισχυρή κοινή βούληση περαιτέρω ανάπτυξης και ευάνθησή τους στο τομέα του τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς στη δημιουργή συνεργασία των χωρών μας. Αυτό δηλώνεται ρητά στην πολιτική διακήρυξη Ρωσίας-Ελλάδας που υιοθετήθηκε κατά της συνομιλίας του Πρόεδρου Πούτιν και του Πρωθυπουργού Τσίπρα το 2016 εδώ στην Αθήνα.
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν βουλευτές, μέλη των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών της Ελλάδας και της Ρωσίας και εκπρόσωποι θεσμικά εμπλεκόμενων φορέων των δύο χωρών. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων δέχτηκε στο γραφείο του πενταμελή ρωσική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της ομάδας φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας, Παύλ Φεντάγεφ. Είναι πολλά τα πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία, αλλά το ζήτημα του τουρισμού είναι πολύ σημαντικό, διότι φέρνει σε επαφή ανθρώπινη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, Έλληνες, Ρώσους, κάθε χρόνο και διαμορφώνει γέφυρες που είναι δύσκολο ύστερα να πέσουν και δεν θα πέσουν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ομάδας φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας, Παύλ Φεντάγεφ, ευχαρίστησε για την υποδοχή, χαρακτηρίζοντας ιστορικά φίλη χώρα την Ελλάδα, με την οποία, όπως είπε, η Ρωσία συνδέεται με ισχυρούς δεσμούς σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό επίπεδο. Ο κύριος Φεντάγεφ επεσήμανε επίσης την ανάγκη και τη σημασία, όπως είπε, και για τις δύο χώρες περαιτέρω ενίσχυσης των τουριστικών σχέσεών τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα ενδυναμώσει τις οικονομίες τους. Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Αναστάσιος Κουράκης, ενώ τη ρωσική αντιπροσωπεία συνόδευε ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μασλόβ. Όπως έχουμε πει, η τηλεόραση έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αυτό στηρίζει το κανάλι της Βουλής. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης και ψηφιακών μέσων με την τηλεόραση της Βουλής. Θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα ο κύριος Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας που έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι σημαίνει σήμερα, κύριε Γαβρόγλου, το 2018 εκπαιδευτική τηλεόραση και κατά πόσο μπορεί πραγματικά μέσα από αυτό το βήμα, κάθε Σάββατο ή Κυριακή, στο κανάλι της Βουλής, να δώσει αυτό τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα στα παιδιά και στους φοιτητές που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα? Καταρχήν είναι μια, νομίζω, σημαντική στιγμή στα τηλεοπτικά μας πράγματα, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναμπαίνει μπρος η εκπαιδευτική τηλεόραση. Και μπαίνει μπρος όχι με αυτά τα βαρετά, αν θέλετε, προγράμματα που δεν είχαν και πάρα πολύ νόημα στην εποχή του ψηφιακού κόσμου, αλλά δίνει ένα χώρο στα νέα παιδιά, κυρίως στους μαθητές, αλλά θα το εξελίξουμε για να μην είναι μόνο για τους μαθητές, να προβάλλουν τα δικά τους δημιουργήματα. Άρα έχει εξυγχρονιστεί αυτό που λέμε και θυμόμαστε εμείς, γιατί δεν έχουμε πετύχει και ζήσει την εκπαιδευτική τηλεόραση του παρελθόντος. Κοιτάξτε, παλιά έπαιζε έναν σχετικά σημαντικό ρόλο, διότι υπήρχε αυτή η διαδικασία μετάδοσης γνώσης σε μια εποχή που, αν θέλετε, το ίντερνετ και οι άλλοι τρόποι δεν ήταν τόσο κυρίαρχοι. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή και άρα αυτή η εποχή επιβάλλει μέσα από τον οριμαγδό, αν θέλετε, των ερεθισμάτων που παίρνουμε, να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα. Και νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία και οι στόχοι της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είναι ακριβώς να δημιουργήσει, να διαμορφώσει εκείνα τα κριτήρια που οι ακροατές σιγά σιγά θα μπορέσουν να καταλαβαίνουν την ποιότητα από το θόρυβο. Mm-hmm. Γιατί εσείς το ζείτε καθημερινά, ο θόρυβος είναι κυρίαρχος σε όλη αυτή την εικονοκρατία, αν θέλετε. Γι' αυτό και εμείς στόχος μας είναι να προβάλλονται δημιουργικές εργασίες των μαθητών, των παιδιών, που σε συνεργασία με τους δασκάλους τους έχουν να μας πούν πολλά πράγματα. Και καλό είναι που αρχίσαμε να το αυτοαξιολογούμε όσο περνάει ο καιρός για να το βελτιώσουμε. Πάντως είναι μία δυνατότητα πια να ξέρουμε και πώς και τι ενδιαφέρει τα παιδιά. Έχει μια σημασία αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γαβρόγλου, οι θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες τα παιδιά ασχολούνται είναι μέσα από την καθημερινότητά τους, από κοινωνικά θέματα, από θέματα που οι δάσκαλοι μεταφέρουν, οι καθηγητές στους μαθητές που τους ευαισθητοποιούν περισσότερο? Ναι. Κοιτάξτε, γνωρίζει όλη η κοινωνία, ανομολόγητα πολλές φορές, ότι κλειδί σε όλα αυτά είναι ο εκπαιδευτικός. Ναι. Και ξέρουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κάνει πράγματα, προχωράει σε πράγματα πέραν των τυπικών υποχρεώσεων που έχει. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τα παιδιά.
το φάσμα των ενδιαφερόντων ή των θεμάτων είναι απεριόριστο. Και εμείς θα καλούμε τα παιδιά να αναδείξουν και αιρετικά ζητήματα, να αναδείξουν πράγματα που συζητάνε μεταξύ τους και πολλές φορές προβληματίζονται. Είναι μια πολύ ζωντανή συζήτηση αυτή που γίνεται ανάμεσα στα παιδιά. Το είδαμε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο στην τελευταία Βουλή των Εφήβων. Ενώ ξέρετε, η Βουλή των Εφήβων είχε ένα κίνδυνο και να γραφειοκρατικοποιηθεί και να ακούει κανείς νέα παιδιά να μιλάνε σαν μεγάλοι. Ναι. Η τελευταία δεν ήταν έτσι. Ήτανε με κυρίαρχο θέμα τη διαφορετικότητα και πραγματικά το μεταδώσατε κι εσείς από το κανάλι σας. Ήτανε ένα συγκλονιστικό... Για το πώς νιώθουν και βιώνουν τη διαφορετικότητα τα παιδιά. Σε όλα τα επίπεδα, θρησκευτικά, πολιτισμικά, σεξουαλικά κτλ. Θέλω να πούμε έτσι για τους τηλεθεατές μας, πως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή εκπέμπει ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής τα προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 6 για μία ώρα. Και κάθε Κυριακή επίσης από τις 6.30 με τη ζώνη που έχει τον τίτλο Φοιτητιβίσματα, αφορά τους φοιτητές, σε συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια και φοιτητές που ασχολούνται και τους αρέσει έτσι, η οπτικοποίηση και οι σπουδές πάνω στην επικοινωνία. Να πούμε πως αυτό το πρόγραμμα, ήταν και η κυρία Παδημητρίου εδώ και τα είπαμε, θα έχει κάποιο στόχο το επόμενο διάστημα να αλλάξει, δηλαδή θα βάλετε κάποιους στόχους. Τι θέλετε μέσα από αυτή την εκπαιδευτική τηλεόραση να δείξετε στα παιδιά? Πού θέλετε να το φτάσετε, θέλω να πω? Εμείς θέλουμε τα παιδιά να μας δείχνουν. Μάλιστα. Οπότε κάνουμε έκκληση να μας στέλνουν, ξέρουν υπάρχει ένας τρόπος που μπορείς να στείλεις στο Υπουργείο, τις δημιουργίες τους και εμείς να κάνουμε κάθε προσπάθεια να τις προβάλλουμε. Mm-hmm. Τώρα χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα διαφόρων διαγωνισμών που είχαμε κατά καιρούς, αλλά να τονίσω ότι δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι, το ζήτημα. Βέβαια. Το ζήτημα είναι ποιότητα και κυρίως διαφορετικότητα. Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε και να καταλάβει η κοινωνία. Και βέβαια μέσα από αυτό ενισχύεται και η αίσθηση του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου. Πιστέψτε με, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Μέσα πάλι σε αυτό το χωρίς φίλτρο δημόσιο λόγο πολλές φορές, χάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για τις οποίες η κοινωνία μας πρέπει να είναι πολύ περήφανη. Και η εκπαιδευτική τηλεόραση είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτές τις δραστηριότητες. Εδώ είναι λοιπόν και το κανάλι της Βουλής, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική τηλεόραση για να τα προβάλλει όλα αυτά τα έργα των παιδιών και αυτό πως βλέπουν το διαφορετικό μέσα από τα δικά τους μάτια και να οπτικοποιηθεί και να βγει στην κοινωνία και στον κόσμο. Θέλω να πάμε σε άλλα θέματα, κύριε Γαβρόγλου, που είναι στην επικαιρότητα, έχει να κάνουν με την δική σας αρμοδιότητα. Θα έχετε δει, θα έχετε διαβάσει ότι είναι πολύ δυσαρεστημένοι οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης μετά από την πυρκαγιά που έπιασε. Πυρόπληκτοι πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, περίπου 92 φοιτητές. Έχουμε επιστολές διαμαρτυρίας και έκκληση από τους φοιτητές για βοήθεια να τους δοθούν κάποιες αποζημιώσεις, να μπορέσουν να μείνουν στην περιοχή, στην Κρήτη, εκεί που σπουδάζουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Περιμένουν απαντήσεις και βοήθεια από εσάς. Ναι. Κάτι για το προηγούμενο που είναι προφανές, αλλά πρέπει να το λέμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους σας εδώ, αλλά και τους μηχανισμούς του Υπουργείου, διότι το να ξαναβάλεις μπρος την εκπαιδευτική τηλεόραση δεν ήταν κάτι το απλό. Και καταλαβαίνω ότι η συνεργασία υπήρξε άψογη και δεν είναι το σύνηθες πολλές φορές σε αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Τώρα, για αυτό που λέτε για τους φοιτητές. Mm-hmm. Δεν θέλω να καλοπιάσω τους φοιτητές, αλλά οι φοιτητές έχουν δίκιο. Εμείς, ως Υπουργείο Παιδείας, κάναμε, εγώ έστειλα τον ένα συνάδελφο υπεύθυνο για τα θέματα φοιτικής μέρημνας την επομένη της πυρκαγιάς, εκείνο το απόγευμα μάλιστα, την ίδια μέρα και κατέβηκα και εγώ εσείς στην Κρήτη στην περιοχή, και τα λοιπά. Ξέρετε ότι το δημόσιο λογιστικό έχει τις δικές του γραφειοκρατίες. Πάντως, αυτό που καταφέραμε είναι να βρούμε το κονδύλιο, να το κατοχυρώσουμε και να προχωρήσουμε. Πότε το χρονικά... Κοιτάξτε, θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Ναι. Το Πανεπιστήμιο, ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι ένα πλούσιο πανεπιστήμιο
λόγω του ποσοστού που κάθε πανεπιστήμιο νομίμως κρατάει από τα ερευνητικά προγράμματα, κυρίως τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος διδάσκων κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα, δίνει ένα ποσοστό 15% που έχει σχέση και με τα λειτουργικά έξοδα που χρειάζεται το πανεπιστήμιο για να το τρέξει, αλλά και από αυτό χρησιμοποιείται για διάφορες πρωτοβουλίες. Πολλές φορές είναι υποτροφίες κτλ. Πάντως, κάτι υπάρχει. Εδώ τώρα μιλάμε για λεφτά που είναι κάτω από 200.000 ευρώ. Προς Θεού, μην γραφειοκρατικοποιήσουμε κάτι για το οποίο δεν είναι τόσο τεράστιο το κονδύλιο. Να μπορέσει να προχωρήσει με χρήματα που υπάρχουν και γραφειοκρατικά είναι πολύ πιο εύκολο και τα υπόλοιπα έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Άρα, εσείς απευθύνεστε τώρα στο Πανεπιστήμιο και στις Βρετανικές Αρχές, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, να δώσει από. Από τα αποθεματικά εκεί, που από τα έχει άμεσα. Τα λεφτά άμεσα. Θέλω να είναι σαφές και στους φοιτητές και στους ακροατές μας. Δεν το κάνω για να πούμε δεν φταίμε εμείς, φταίνει άλλοι που είναι το σύνηθες. Είναι ότι εμείς έχουμε εγκρίνει μάλιστα σε μία μισή μέρα χρόνο ρεκόρ με αυτό τα ελληνικά. Αυτό που θέλει και την παρέμβασή σας κύριε Γαβρόλου, αυτό που θέλει και τη δική σας άμεση παρέμβαση να μιλήσετε. Θα το ξανακάνω σήμερα. Απευθείας με το Πανεπιστήμιο θα και το να, ξανακάνω... να αποδεσμευτούν αυτά τα χρήματα για τα παιδιά. Επί το αυτονόητου. Μερικές φορές έχει το αυτονόητο. Εντάξει, δεν εντάξει. Είναι κατανοητό. Τώρα καταλαβαίνω ότι τα ορισμένα από τα παιδιά μένουν και σε ένα ξενοδοχείο για το οποίο είναι ακατάλληλο. Εκεί τώρα κάνω μία έκκληση και στους επαγγελματίες του Ηρακλείου. Γιατί καταλαβαίνετε, κάηκαν οι εστίες, ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά αυτά πρέπει να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Λοιπόν, οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου θα πρέπει να μπορέσουν να βρουν 3 δωμάτια στο ένα ξενοδοχείο, 5 στο άλλο, κάτω όμως από αξιοπρεπείς συνθήκες. Εμείς, το λέω από τώρα και προς τους ξενοδόχους, έχουμε χρήματα να τους πληρώσουμε. Το θέμα είναι ότι όταν πήγα εγώ με δυσκολία βρήκαμε κάποια δωμάτια, διότι ξέρετε και λόγω τουρισμού κτλ. Ναι, αλλά εδώ πρέπει όλοι να είμαστε ενώπιον ενωπίου για μια κοινωνική αλληλεγγύη επί της ουσίας. Μην κάνεις καταθέσεις σε ένα λογαριασμό 100 ευρώ και θεωρήσει ότι έκανε το καθήκον. Το καθένας πρέπει να κάνει το καθήκον από το διαφορετικό ξέρετε, πόστο που υπάρχουν είναι. Υπάρχουν αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, όπως λέτε, που ακόμα και ο ιδιώτης φοβάται πως δεν θα εισπράξει από το δημόσιο, από το Υπουργείο Παιδείας άμεσα τα λεφτά ή τέλος πάντων έμεσα κάποια στιγμή τα λεφτά που θα χάσει εισαγωγικά. Από την φιλοξενία αυτών των φοιτητών. Έχετε δίκιο. Υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Ναι. Εγώ εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρχει τέτοια απώλεια. Αλλά να σας πω κάτι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, για φοιτητές μας τώρα, για φοιτητές μας, δεν μπορεί η πόλη του Ηρακλείου να μην έχει μία προσφορά, ώστε μάλιστα να μας μείνουν και πολλά δωμάτια που δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Είναι άπειρα αυτά τα δωμάτια. Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους οι ξενοδόχοι, ας κάνουν μία προσφορά στο πανεπιστήμιο ή σε εμάς και να κλείσει αυτό το ζήτημα. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για δεκάδες χιλιάδες ή δεν μιλάμε καν για εκατοντάδες. Ναι. Μιλάμε για κάτω από 100 άτομα. Δηλαδή υπάρχει και ένα θέμα η κοινωνία να ανταποκριθεί θετικά. Ναι, το θέμα είναι πόσο αυτό το πρόβλημα έχει γίνει γνωστό, πόσο έχει δημοσιοποιηθεί. Στο Ηράκλειο έχει γίνει πάρα έχει πολύ γνωστό. Το ότι τώρα τα παιδιά αρχίζουν όμως και οι ίδιοι φοιτητές. Ναι, αλλά τα παιδιά έχουν δίκιο, διότι είναι μετά από πόσο, 3 εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες, σχεδόν ένα μήνα. Ναι, μήνας σχεδόν ένα μήνα αγανακτήσανε και καλώς δημοσιοποίησαν αυτό. Σας το λέω εγώ. Πρώτος. Και έχουν χάσει, κύριε Γαβρόγλου, ξέρετε, και τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα κινητά τους, τις ταυτότητες, ό,τι είχαν αυτοί οι φοιτητές μέσα στην εστία, έχει γίνει από καΐδια, στάχτη. Βεβαίως. Και ακόμα και ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές τους, δηλαδή τις σημειώσεις τους, τα συγγράμματά τους. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να τα λύσουμε και ορισμένα που δεν μπορούμε. Τις σημειώσεις που χάθηκαν, καλά, δεν μπορούμε, αυτό, αν και οι καθηγητές... Θα μπορούσε και αυτό να βοηθηθεί από τους συμφοιτητές τους και από τους καθηγητές. Βεβαίως, αν και ξέρετε, οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο site του μαθήματός τους τις σημειώσεις. Αλλά υπάρχουν θέματα γραφειοκρατικά. Μάλιστα μίλησα με κάποιους φοιτητές, φοιτήτριες ήταν, που δεν έχουν ελληνική υπηκότητα και είναι από άλλες χώρες, οι οποίες ήταν πολύ αναστατωμένες για το πώς θα μπορέσουν να βγουν τα έγγραφά τους από τις πρεσβείες τους, όπου πρέπει να πληρώσουν κτλ. Τους είπα να έρθουν όλα αυτά τα αιτήματα στο Υπουργείο. Εμείς θα αναλάβουμε χωρίς αυτά τα παιδιά να πρέπει να πληρώσουν τα όποια παράβολα. Θέλω να σας πω, πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε.
Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά είναι με την πλάτη στον τοίχο, χαμένα σε μια γραφειοκρατία και σου λέει τώρα με στέλνουν από τον Α στο Β. Καλό το Πανεπιστήμιο να είναι ο κορμός που θα λύνει τα προβλήματα σε συνεννόηση μαζί μας. Πάντα με τη δική σας, θα έλεγα, θα πω πάλι εγώ, τη δική σας καθοδήγηση και συμβολή, ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και ευθύνη εγώ σας λέω, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε να βρούμε δωμάτια, δεν μπορούμε να κάνουμε... Όχι, το Πανεπιστήμιο πρέπει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Ωραία. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Γαβρόγλου, σε αυτό το θλιβερό περιστατικό στα ΤΕΙ Σερών. Έχετε ενημερωθεί. Υπάρχει μια ιδιόρυθμη, θα πω εγώ, ασυλία πολύχρονη για το συγκεκριμένο καθηγητή εκεί στα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Επί 20 χρόνια συνέχισε αυτή την πρακτική με τους φοιτητές να εκβιάζει με διάφορους τρόπους. Την ίδια συμπεριφορά θα έχετε ενημερωθεί, έδειξε και στη Θεσσαλονίκη, και αντί η εκπαιδευτική κοινότητα και το Υπουργείο να το ερευνήσει και να κοιτάξει σε βάθος την υπόθεση, με όλες αυτές τις κατηγορίες που υπάρχουν, τον έστειλε να βρει δουλειά στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρες. Και ήθελα να ρωτήσω, βέβαια αυτό είναι 20 χρόνια, όπως είπαμε, δεν είναι σημερινή κατάσταση, για όλα αυτά που κατηγορείται, μήπως οι ελεκτικοί μηχανισμοί των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να αλλάξουν, να εξυγχρονιστούν, να γίνει κάτι? Ναι, θα σας πω. Γιατί ξέρετε σίγουρα και έχετε μιλήσει ότι αποκλείεται να μην το έξωναν και οι καθηγητές. Αποκλείεται να μην είχε ακούσει στην κοινωνία, μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάποιος κάτι είχε πάρει χαμπάρι. Θα σας πω. Εξέτασα το φάκελο του συγκεκριμένου ΤΕΙ, καταρχήν να δούμε πως υπήρχε καμία καταγγελία, την οποία για διάφορους λόγους κουκουλώθηκε κτλ. Ναι. Γιατί γνωρίζετε, δημόσια διοίκηση έχει και τέτοια στοιχεία. Εμείς είχαμε πριν ένα χρόνο μία ανώνυμη καταγγελία. Ξέρετε ότι κανείς πρέπει να είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στις ανώνυμες καταγγελίες. Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει πίσω μια ανώνυμη. Ενώ μια επώνυμη φωνάζει τον άνθρωπο, τον προφυλάσσεις βεβαίως για να καταλάβεις τι ακριβώς έγινε. Το στείλαμε λοιπόν από τον συνήγορο του πολίτη μέχρι το ΤΕΙ κτλ. Δεν είχαμε καμία ανταπόκριση, αλλά ο χρόνος που μεσολάβεις είναι περίπου ο χρόνος που χρειάζεται η γραφειοκρατία να σου απαντήσει. Αυτό είναι, αν θέλετε, το διοικητικό κομμάτι. Ναι. Το πιο σοβαρό είναι μια συλλογική κάλυψη πραγμάτων που όλοι γνωρίζουμε και κανείς μας δεν θέλει να μιλήσει. Αυτό έχει αναλυθεί και επιστημονικά, έχει αναλυθεί και κοινωνικά κτλ. Η λογική, ωραία ρε τώρα, αφού τον ξέρουμε ποιος είναι, άστον, μπορεί να γίνει καθεστώς τα καλά καθούμενα. Και έγινε. Και όπως βλέπετε στην προκειμένη περίπτωση έγινε. Εδώ λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε μία νοοτροπία. Εγώ δεν λέω να αρχίσουμε να κυνηγάμε, να αρχίσει ένα κυνήγι μαγισσών ή να οδηγηθούμε σε ένα άλλο άκρο αστυνομοκρατίας, ανεξαρτήτως αν είναι ο αστυνομικός σε κάθε γραφείο ή όχι. Αλλά υπάρχουν συμπεριφορές για τις οποίες δεν χρειάζεται να μιλήσεις με τον ανώτερό σου για να τη δημοσιοποιήσεις. Αν τυχόν λοιπόν μου λένε ότι το ξέρανε, κάποιοι το ξέρανε και κάποιοι σιώπησαν. Mm-hmm. Αυτοί που σιώπησαν πρέπει σήμερα να δουν γιατί σιώπησαν. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι συνένοχοι, γιατί δεν μ' αρέσουν αυτού του τύπου γενικεύσεις. Εκείνο όμως που είναι ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και κάπως θέλουμε να τα σκουπίσουμε κάτω από το χαλί. Εδώ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ευθύνες, κύριε Γαβρόγλου, για το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω, είπατε, δεν είναι συνένοχοι όσοι δεν μίλησαν και όσοι δεν είπαν εδώ υπάρχει πρόβλημα να το κοιτάξουμε. Αλλά ευθύνες γενικά για τον μηχανισμό, γι' αυτό ξαναλέω για τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μηχανισμοί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μία πυραμίδα δηλαδή που όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με έναν καθηγητή ή με έναν φοιτητή αντίστοιχα, να εκεί να υπάρχει ένα σύστημα τέτοιο, δομημένο, που να μπορεί να το ελέγξει και να παρέμβει άμεσα. Να μην μπαίνουμε σε αυτά τα γρανάζια που είπατε της γραφειοκρατίας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν και μάλιστα τώρα από τον Αύγουστο του 2017 έχουμε δημιουργήσει και ένα όργανο που μπορεί, ας πούμε, να συζητάει τέτοια θέματα, να ακούει και φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ξέρετε, υπάρχουν σε ορισμένα μέρη, ευτυχώς ελάχιστα, πολύ περίεργες εξαρτήσεις ανάμεσα σε πρωτοβάθμιους και νεότερους. Ελάχιστα. Αλλά και εκεί είναι ένα καταπιεστικό καθεστώς πάρα πολλές φορές. Λέω λοιπόν ότι αυτά, ο μόνος τρόπος να αποφευθούν είναι
αν νομιμοποιηθούν ως προβλήματα. Έχουμε να κάνουμε με θεσμούς όπου έχεις χιλιάδες καθηγητές, γύρω στους 8.500 καθηγητές, έχεις διοικητικούς υπαλλήλους και έχεις άπειρους φοιτητές. Άρα έχεις έναν κόσμο, που έχει μια δική του ζωή και το οποίο ευτυχώς έχει και τη δική του σχετική αυτονομία για πολλούς λόγους και ιστορικούς και κοινωνικούς. Άρα οι μηχανισμοί που έχουμε, που είναι από τη μία μεριά ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο διοικητικό, μας λείπει το άλλο, όχι θεσμικά, αλλά ως νοοτροπία. Ναι. Ως να το βάλουμε στο τραπέζι που λέμε. Εγώ δεν σας λέω να το βάλουμε και να πείτε ο Α ή ο Β. Να πείτε, υπάρχει στο ίδρυμά μας θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που το έχει όλη η Ευρώπη. Ξέρετε, η δική μου γενιά έδωσε τεράστια μάχη στα πανεπιστήμια να αντικατασταθούν οι εξετάσεις με εργασίες. Παλιά ήταν μόνο εξετάσεις και είπαμε να γίνουν με εργασίες. Αυτό δεν ήταν τόσο απλό, το κατοχυρώσαμε. Ναι. Ξέρετε πόσες ιδιωτικές εταιρείες υπάρχουν που γράφουν εργασίες έναντι κάποιου αντιτίμου. Αυτό όμως οι φοιτητές το πληρώνουν για να γίνουν αυτά. Οι οικογένειες των φοιτητών επίσης το γνωρίζουν αυτό. Η ανηθικότητα τώρα πού είναι, σε αυτούς που πληρώνονται για να γράψουν τις εργασίες, που οι άνθρωποι το κάνουν και κάνουν. Δουλειά, ναι. Ή για τους άλλους. Είναι λοιπόν πράγματα που πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Σωστά. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί έχει μέσα και επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν το αντικείμενό σας και το Υπουργείο Παιδείας, και να επανέλθουμε μετά στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου. Οι προσφυγικές ροές αυξήθηκαν κατά 50% το καλοκαίρι, δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Θεοχάρη Θεοχάρη. Ο Υπουργός τόνισε ότι η πολιτική του Υπουργείου δεν επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων κέντρων υποδοχής, αλλά στην επιτάχυνση των διαδικασιών παροχής ασύλου, όπου στόχος είναι να ολοκληρώνονται σε 90 μέρες. Δεν σκεφτόμαστε να υπάρχει και άλλο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, είτε στη Λέσβο είτε στα άλλα νησιά. Το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμαστε, και όχι σκεφτόμαστε, το έχουμε αποφασίσει, μάλλον τα μοναδικά πράγματα είναι δύο. Το ένα, στη Σάμο, να κλείσουμε αυτό το κέντρο και να φτιάξουμε ένα καινούριο. Αυτό είναι και το έχουμε πει. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι η αποσυμφόρηση των νησιών. Στο τελευταίο τρίμηνο έχουν αυξηθεί, ή μάλλον μέσα στο καλοκαίρι, κατά 30% οι αποφάσεις ασύλου, κατά 50% οι επιδόσεις, που ήταν ένα μεγάλο μας πρόβλημα, και πλέον συναποφασίσαμε μαζί με τις επιτροπές, δεν το αποφάσισα δηλαδή, ήταν πρόταση δική τους, δύο επιτροπές να ασχολούνται μόνο με τα νησιά, και μόλις έρθουν οι 8 επιτροπές που θα έρθουν στις 15 οι καινούργιες, να έχουμε επιτροπές για τη Λέσβο μοναδικά κτλ. Ο κύριος Θεοχάρης τόνισε πως αν αυξηθούν οι ροές, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο λειτουργίας νέων κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Το ζήτημα με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, πόσα έχουμε και πόσα δεν έχουμε, πρέπει να το εξετάσετε σύμφωνα με τις ροές των ανθρώπων τους οποίους έχουμε. Διότι το να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση δημιουργεί στην πραγματικότητα μεγαλύτερο πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, και είναι πολύ εύκολο αυτό, κατά την άποψή μου, να εξηγηθεί ότι αν χρειάζεται για να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες, αλλά κυρίως να μην δημιουργούν προβλήματα υγειονομικής ή άλλης φύσεως στα νησιά, πρέπει να φτιαχτούν ενδεχομένως και άλλα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσκάκης, κάλεσε τον Υπουργό Παιδείας να εντάξει τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου των σχολείων της Σαμοθράκης στην ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπεται για τους μαθητές της Μάνδρας και της ΚΟ, που επλήγησαν επίσης από φυσικές καταστροφές. Το αίτημα είναι πάγιο, είναι δίκαιο, είναι τεκμηριωμένο. Θα είστε άδικος ως Υπουργός Παιδείας έναντι αυτών των παιδιών να μην προβείτε άμεσα χθες από τις 21 του μηνός σε μια συμπληρωματική απόφαση στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου. Έχετε το δικαίωμα να το πράξετε, έχετε όλα τα στοιχεία. Σας εύχομαι να πάρετε δικαία και ορθή απόφαση. Απαντώντας ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, τόνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εξαίρεση τίνει να γίνει κανόνας, αλλοιώνοντας έτσι το νόημα των ευνοϊκών διατάξεων. Θα πρέπει όλοι να προστατεύσουμε ορισμένες ευνοϊκές διατάξεις που υπάρχουν. Την Παρασκευή, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε,
τα σχολεία όλης της χώρας κλείσανε λόγω του προβλήματος των καιρικών φαινομένων που είχαμε. Τι θα κάνουμε του χρόνου? Θα δώσουμε και σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας ευνοϊκές διατάξεις για να μπαίνουν στα πανεπιστήμια? Στη Μάνδρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι δυνατόν να συγκρίνετε τη Μάνδρα? Είχαμε νεκρούς, είχαμε μήνες ολόκληρους για να μπει μια τοπική κοινωνία σε κανονικότητα. Και θα σας πω και για τη Μάνδρα κάτι, το οποίο δεν μας τιμά πολλές φορές ως κοινωνία. Προχωρήσαμε στην ευνοϊκή διάταξη. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αλλαγές μόνιμης κατοικίας στη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Άνθρωποι που ήταν αλλού, στα καλά καθούμενα, εμφανίζονται σε μόνιμη κατοικία στη Μάνδρα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ποσοστό στην κοινωνία μας που κάθε φορά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια διάταξη που ο πυρήνας της είναι σωστός. Λοιπόν, κύριε Γαβρόγλου, θέλω να πάμε σε ένα θέμα που είχατε πει περίπου στις αρχές σου, που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, άνοιξαν τα σχολεία, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Είχατε εξαγγείλει πως θα υπάρξουν νέες δομές στην εκπαίδευση των ΠΕΚΕΣ, των επιμόρφωση των ιστών εκπαιδευτικού έργου. Πού βρίσκεται τώρα αυτή η διαδικασία, να μας πείτε? Έχει ξεκινήσει, βεβαίως, έχει καθυστερήσει, υπάρχουν αντιδράσεις, πάνε όλα καλά? Να μας πείτε την εικόνα. Πριν 4 μήνες ψηφίσαμε έναν εξαιρετικά σημαντικό νόμο, ο οποίος δεν έτυχε δημόσια τη συζήτηση που θα έπρεπε να έχει. Ξέρετε, μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, η ενίσχυση και η βοήθεια του έργου των σχολείων ήταν από τους σχολικούς συμβούλους. Εμείς μετά από μελέτη καταλήξαμε ότι ο ιστορικός κύκλος των σχολικών συμβούλων έχει κλείσει και ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία δεν είναι κυρίαρχα προβλήματα γνωσιακής υφής, αλλά είναι κοινωνικής υφής. Γι' αυτό και είπαμε να δομήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό υποστήριξης των σχολείων, ώστε να υπάρχει και μια διεπιστημονικότητα, δηλαδή να συνεργάζονται οι νέου τύπου σχολικοί σύμβουλοι μαζί με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που το ίδιο το σχολείο λέει ότι έχει. Παραδείγματος χάρη, ναι, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ζητάμε από τους συλλόγους των καθηγητών στην αρχή του κάθε χρόνου να κάνουν έναν προγραμματισμό εντοπίζοντας και τα προβλήματα που έχουν, διότι έχουν την εμπειρία από παλιά. Να το στείλουν σε αυτές τις δομές και αυτές οι δομές να αποφασίσουν μεταξύ τους πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματος χάρη, ένα γνωστό πρόβλημα, το πρόβλημα του bullying σε ένα σχολείο. Ναι. Αυτό δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο με έναν άνθρωπο, άρα θα κάνουν ένα προγραμματισμό και θα πούνε το Νοέμβριο θα πάει ένας κοινωνικός λειτουργός, τότε θα πάει κτλ. Ο σύλλογος των καθηγητών στο τέλος της χρονιάς θα κάνει και μία αυτοαξιολόγηση, αλλά θα κάνει και μία αξιολόγηση αν οι παραπάνω δομές τον βοήθησαν έτσι όπως αυτό ζήτησε. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, όπως ξέρετε. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι δομές, πρέπει να στελεχωθούν. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες που ήταν προκήρυξη, μελέτη των φακέλων, συγκρότηση επιτροπών συνεντεύξεων, οι συνεντεύξεις κτλ. Και έχουμε προχωρήσει σε ένα τεράστιο ποσοστό. Καταλήξαμε στα νέα άτομα. Έχετε καταλάβει ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως καταγγελία. Όλοι έχουν σεβαστεί αυτή τη διαδικασία. Πολύ περίπλοκη διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα προχωράμε στη συγκρότηση της Επιτροπής για τα στελέχη, όπως είναι οι περιφερειακοί διευθυντές και διευθυντές εκπαίδευσης. Και μέχρι το Φεβρουάριο θα έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αν έχεις ψηφίσει κάτι τέλος Απριλίου και έχεις τελειώσει το Φεβρουάριο με ελληνικά στάνταρ, για είναι να φέρεις το άνω κάτω σε αυτές τις διαδικασίες, θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, μια και λέμε, γιατί αυτό έχει να κάνει λίγο πολύ με τη βοήθεια που θέλει ο εκπαιδευτικός από αυτές τις δομές και με την αξιολόγηση που θα γίνεται σε εσωτερική πλέον, έτσι, σε ένα εσωτερικό σύστημα. Έχει καταργηθεί η αξιολόγηση
η προηγούμενη που είχαμε, που είχε θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα πάμε σε μια εσωτερική αξιολόγηση και του, και του σχολικού. Του σχολείου, της σχολικής μονάδας και των δασκάλων. Πιστεύετε όμως σήμερα στην εποχή μας, κύριε Γαβρόγλου, πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια ψυχολογική, να πω, αξιολόγηση των δασκάλων και των καθηγητών, μια ψυχοκινητική, σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, έχει σημασία ένας άνθρωπος στην ηλικία που βρίσκεται, στη φάση που βρίσκεται τη ζωή του, στο πώς μεταδίδει τη γνώση στα παιδιά, όλα αυτά να αξιολογηθούν επίσης από αυτές τις δομές τις νέες. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει στον προγραμματισμό σας, αλλά είναι καλό να το πούμε. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι δομές αυτές προβλέπουν την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων συλλογικά. Όχι τον καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Και το δεύτερο, την αξιολόγηση, θα σας το πω τώρα λίγο μηχανικά, των παραπάνω από τους παρακάτω στην ιεραρχία. Ναι. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ένα βήμα που το χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένας από τους πολλούς λόγους που καταργήσαμε το περίφημο προεδρικό διάταγμα το 152 της που αναφερθήκατε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι πρώτον λειτουργήσε τιμωρητικά και δεύτερο δεν γίνονται έτσι οι αξιολογήσεις. Για να γίνει μία αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει μία συνένεση ότι δεν πας να του τη φέρεις, να το πω λαϊκότερα. Ναι. Δεν πας να τον τιμωρήσεις. Αυτό δεν είμαστε σε φάση που μια τέτοια αντίληψη είναι μια αντίληψη που την έχει η κοινωνία μας. Δεν ξέρω σε τι βάθος θα την αποκτήσουμε. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δούμε τι είδους προβλήματα προβάλλει το κάθε σχολείο. Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά, αν οι δομές που κάναμε είναι αποτελεσματικές. Γιατί ξέρετε, μπορεί σε 2-3 χρόνια να καταλήξουμε ότι το σίγουρο είναι ότι θα πούμε κάποια πράγματα είναι θετικά, κάποια πράγματα δεν είναι θετικά και θα βελτιωθούν. Θέλω να σας πω, πρέπει βήμα-βήμα να το βλέπουμε αυτό. Και ένα τελευταίο. Αξιολογείς θεσμούς και ενδεχομένως ανθρώπους μόνον όταν η πολιτεία είναι εντάξει απέναντί τους. Η πολιτεία έχει να τους επιμορφώσει επί πάρα πολλά χρόνια που αρχίζουμε εμείς τώρα την επιμόρφωση, έχει να παρέχει ένα εκπαιδευτικό προσωπικό μόνιμο, καλά μορφωμένο κτλ. Για πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό για πρώτη φορά με τα 10 χρόνια κάνουμε διορισμούς, αρχίζουμε τους διορισμούς, άρα πρέπει πρώτα να επέλθει μια κανονικότητα, στη διάρκεια της οποίας διαδικασίες κανονικότητας να αρχίσουν και τα σχολεία να αυτοαξιολογούνται και να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. Κάτι τελευταίο και να κλείσουμε, κύριε Γαβρόγλου. Έχει μπει μάλλον στο τραπέζι συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μέσα εκεί ενδεχομένως ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το λέω, ξέρω τη γνώμη σας, έχετε τοποθετεί πολλές φορές, αλλά καλό να το συζητήσουμε και πάλι. Γιατί εμείς να μην δώσουμε αυτό το που υπάρχει σε άλλες χώρες, τη δυνατότητα στις Έλληνες και ξένους της φίτησης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ναι. Πρώτα απ' όλα με ρωτήσατε αν το σκεφτήκαμε ή όχι. Mm-hmm. Αν το σκέφτηκα ή όχι. Η απάντηση είναι το σκεφτήκαμε και καταλήξαμε ότι είναι μια λάθος κίνηση αυτή. Εμάς ως κυβέρνηση μας ενδιαφέρει η αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Το έχουμε πει και όχι μόνο το έχουμε πει, το έχουμε κάνει και πράξη. Ξέρετε, αν διαβάζει κανείς τον τύπο, όπως δυστυχώς από τη θέση ευθύνης που είμαι αναγκασμένος να τον διαβάζω κάθε πρωί, θα νομίσει ότι ζούμε σε άλλη κοινωνία. Εφημερίδες, οι οποίες πριν 1,5 μήνα, γράφαν ότι ο νόμος που είχαμε περάσει πέρσι για τα μεταπτυχιακά, για όλο το πανεπιστήμιο, ναι, έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση των μεταπτυχιακών. Οι ίδιες εφημερίδες το Σάββατο και την Κυριακή λέγανε πληθώρα καλών μεταπτυχιακών, γράφονται τα παιδιά κτλ. Δεν ελέγχονται από πουθενά. Δηλαδή αυτό τώρα, πόσο πολύ προωθεί τη δημοκρατία μια τέτοιου είδους, ένα τέτοιο μαυρό άσπρο εντός 1,5 μήνα. Εμείς λοιπόν θεωρούμε τα δημόσια πανεπιστήμια και εκ του αποτελέσματος, αν θέλετε, είναι πρώτης τάξης πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.
Ξέρετε ότι για πρώτη φορά από το 82 συζητάμε για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, συνέργειες με τα ΤΕΗ, νέα τμήματα, νέα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, διετή προγράμματα επαγγελματικά. Άρα πάμε και ήδη έχουμε νομοθετήσει, δεν από αυτά που λέμε θα, ήδη έχουμε νομοθετήσει τις νέες αρχιτεκτονικές των πανεπιστημίων μας. Μας είναι τόσο σημαντικό αυτό, αναβαθμίζονται με τόσο δραματικό τρόπο που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τα παιδιά να ταλαιπωρούνται με αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και ζητήσαμε στην πρώην άγνωση, κύριε Γαβόλου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα για να αποδεχθούμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Για τέταρτη χρονιά φέτος η Αθήνα γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής της από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον Οκτώβριο του 1944 ως μιας πάνδημης γιορτής της πόλης. Στη διοργάνωση των εκδηλώσεων συμμετείχε και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Την έκθεση 14 ιστορίες αντίστασης εγγενίας ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νίκος Βούτσης, ο οποίος τόνισε πως η σημερινή εκδήλωση είναι σημαντική γιατί τραβάει την κουρτίνα από μια ολόκληρη και πλέον επώδυνη εποχή στη νεότερη περίοδο που σφράγισε και επηρέασε για δεκαετίες την ιστορία του τόπου. Η έκθεση αρχιακού υλικού 14 ιστορίες αντίστασης που επιμελήθηκαν οι ιστορικοί Γιάννης Γκλαβίνας και Μενέλαος Χαραλαμπίδης αποτελεί μία από τις 32 δράσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του «Η Αθήνα Ελεύθερη», οι οποίες στόχο έχουν την ανάδειξη της επετείου της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον Οκτώβριο του 1944 και την καθιέρωσή της ως μιας ημέρας γιορτής για την Αθήνα. Παρόν και στις φετινές εκδηλώσεις στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, συμμετέχοντας στις δράσεις μεταξύ άλλων και μέσω της συνδιοργάνωσης της έκθεσης 14 ιστορίες αντίστασης που φιλοξενείται από τις 5 έως τις 30 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη του αντιστασιακού αγώνα των κατοίκων της Αθήνας κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής μέσα από 14 προσωπικές ιστορίες. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής Νικόλαο Βούτση. Αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία που είχε αναλυφθεί προτριετίας, τετραετίας για πρώτη φορά από κάποιους πρωτοπόρους ιστορικούς της νεότερης γενιάς που ξεκινήσανε αυτές τις εκδηλώσεις έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, για το λαό μας, για τη νεολαία μας. Πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Διότι τραβάει την κουρτίνα από μία ολόκληρη, την πλέον επώδυνη εποχή με τα περισσότερα θύματα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο κύριος Βούτσης εξήγησε γιατί δεν γιορταζόταν τόσα χρόνια η απελευθέρωση της Αθήνας. Δεν έχουμε το θάρρος για τόσα χρόνια, για τόσες δεκαετίες, κατάματα να αντικρίσουμε τις πραγματικότητες μέσα από τις οποίες εξελίχθηκε η χώρα μας, η ιστορία μας και να είμαστε υπερήφανοι για ό,τι συνέβη σε αυτή τη χώρα. Είμαστε η μοναδική, η πρώτη χώρα από πλευράς ποσοστιαίας, αν μπορεί κανείς να μιλάει για ποσοστά όταν μιλάει για θύματα, για νεκρούς, για απώλειες. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, το οποίο σύντομα θα έρθει στη Βουλή, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι τελικά αναδεικνύεται η εθνική αντίσταση. Είμαι υπερήφανος που έτυχε, περαστικοί είμαστε, το δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία, να είμαι πρόεδρος της Βουλής σε αυτή τη φάση που αναλήφθηκαν αυτές τις πρωτοβουλίες μέσα στην κρίση και που κάθε χρόνο γίνονται όλο και περισσότερες εκδηλώσεις με όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου, με όλο και μεγαλύτερη διεισδυτική ματιά και των ιστορικών και των ανθρώπων, με όλο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από σχολιά, από τα παιδιά μας, από την νεολαία, διότι ο φασισμός σήμερα που σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη ή που σηκώνει κεφάλι στη χώρα μας και ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει τελευταία, ακόμα και ο εκφασισμός οριζόντιος μέσα στην ελληνική κοινωνία, δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση των αστυνόμων και με αύρες, τις οποίες τις ζήσαμε πριν από 40 χρόνια. Αντιμετωπίζεται με παιδεία, με γνώση, με μόρφωση, με κουλτούρα μνήμης, με μια συνολική σφαιρική αντίληψη της νεολαίας για το πόσο κακό πράγμα, άθλιο πράγμα είναι η βία, η φασιστική, όπου και αν εκφράζεται με όποιο μανδύα
και αν έρχεται. Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Ερμίνα Κυπριανίδου αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που πλέον αποτελούν θεσμό, επικεντρώνοντας τη συγκεκριμένη έκθεση. Και σε επίπεδο έκθεσης, σήμερα κουβεντιάζαμε τον κύριο Χαραλαμπίδη, είμαστε πλέον σε μια τελείως διαφορετική, πιο όρημη, επιτρέψτε μου, φάση, διότι εδώ πέρα μιλάμε για 14 προσωπικές ιστορίες απλών ανθρώπων της διπλανής πόρτας αγωνιστών, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξεδιπλώνει το αντιστασιακό φαινόμενο στην πόλη με έναν ιδιαίτερο, εξαιρετικά ενδιαίτερο και ενδιαφέροντα τρόπο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης τόνισε τη σημασία της αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας μέσω του εορτασμού της απελευθέρωσης της Αθήνας. Αυτή η απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2014, με την προοπτική ότι κλείναμε πια, πλησίαζε να κλείσουμε τα 70 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, βρήκε την καλύτερη δυνατή έκφρασή της σε αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Τις ευχαριστίες του για την συνεργασία των επιμέρους φορέων εξέφρασε ο πρόεδρος της Εφορίας Γενικών Αρχείων του Κράτους, Νίκος Καραπιδάκης. Μέσα από τις 14 ιστορίες αντίστασης ξεχωρίζει κανείς εκείνους που εργάζονταν στα επιταγμένα από τους Ναζί κατακτητές εργοστάσια παραγωγής υλικών για την τροφοδοσία της πολεμικής τους μηχανής που έσπαιρνε τον όλεθρο σε όλη την Ευρώπη και τη χώρα μας. Παρόντες στα εγγένεια ήταν ο πρώην υπουργός Θοδωρής Δρίτσας, οι βουλευτές Ανέτα Καβαδία, Χαρά Καφαντάρη και Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Κώστας Αθανασίου και η Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Νίκη Μαρονίτη. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στη συνέχεια την έκθεση. Όπως είπαμε, για τέταρτη χρονιά η Αθήνα γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής της από τις ναζιστικές αρχές κατοχής, δυνάμεις κατοχής, τον Οκτώβριο του 1944. Αναβαθμισμένες όλες οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προβάλλουν το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η Βουλή των Ελλήνων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκλαβίνα, αρχαιονόμο των Γενικών Αρχείων του Κράτους και διδάκτορ ιστορίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πατογιώργη. Θέλω να ξεκινήσουμε με τις σημερινές εκδηλώσεις. Να μας πείτε τι θα δει ο επισκέπτης, ποιο είναι το αφιέρωμα το σημερινό, τι θα παρουσιάσει σήμερα η Αθήνα Ελεύθερη. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά δυναμικά. Σήμερα είναι τριπλό το ραντεβού με το κοινό. Είναι η έκθεση 14 ιστορίες αντίστασης που εγκαινιάστηκε, όπως είδαμε, την Παρασκευή από τον Πρόεδρο της Βουλής, ναι, και θα συνεχίσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Είναι καθημερινά ανοιχτή, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ, mm-hmm, και τις υπόλοιπες μέρες από τις 9 μέχρι τις 2.30. Παράλληλα, σήμερα ξεκινάει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα με θέμα «Ο ναζισμός από την σκοπιά των νικητών και των ηττημένων». Θα προβληθούν 5 ταινίες. 3 ταινίες μυθοπλασίας γερμανικές. Μας ενδιαφέρει να δούμε και την οπτική του μεταπολεμικού γερμανικού κινηματογράφου απέναντι στο φαινόμενο του ναζισμού. Ένα γαλλικό ντοκιμαντέρ που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, «Η ζωή μου στην χιτλερική Γερμανία», με μαρτυρίες ανθρώπων που έφυγαν από την ναζιστική Γερμανία ανάμεσα στο 1933 και το 1938. Και το κλασικό και το πιο γνωστό αντιφασιστικό ντοκιμαντέρ, «Ο αληθινός φασισμός» του Μιχαήλ Ρομ. Mm-hmm. Και την τρίτη μέρα θα γίνει και μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με αυτή την θεματική. Να πω ότι όλες οι δράσεις μας είναι ελεύθερες για το κοινό. Βέβαια, οι προβολές ξεκινάνε στην ταινιοθήκη στις 6 ώρα το απόγευμα, η πρώτη ταινία και η δεύτερη στις 8. Και παράλληλα σήμερα εγκαινιάζεται και μία νέα έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στο Μέγαρο Διομήδη, όπου παρουσιάζεται η συλλογή του Γιώργου Διαμαντόπουλου με πάρα πολλά πρωτότυπες εκδόσεις της περίοδου 1941-1950, που είναι, mm-hmm, στην συλλογή του Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, και φωτογραφίες. Κύριε, έχουμε ετοιμάσει και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που μας είπατε, τις έχουμε ετοιμάσει και σε κάρτες καθημερινά να βλέπουν και τηλεθεατές μας. Είναι ακριβώς αυτό που μας είπατε μόλις, τη Βιβλιοθήκη της Κατοχής και της Αντίστασης στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, έντυπα τεκμήρια από τη συλλογή του Διαμαντόπουλου και φωτογραφικά ντοκουμέντα, έκθεση στο Μέγαρο Διομήδη, όπως μας είπατε, διάρκεια της έκθεσης από 9 έως 12 Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε και την επόμενη.
Και η εκδήλωση που μας είπατε νωρίτερα. Ναι, και κανείς μπορεί να παίρνει πληροφορίες από το site μας www.freeathen44.org. Ελεύθερη Αθήνα λοιπόν, νικητές και ηττημένοι, τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κινηματογραφική προβολή, δύο προβολές είπατε, 6 το απόγευμα η μία. 6 πρώτη και 8 η δεύτερη. Και 8 η δεύτερη. Και την Τετάρτη είναι η προβολή του αληθινού φασισμού του ΡΟΜ και μια συζήτηση τρογγυλής τραπέζης, όπου θα συζητηθεί η οπτική του μεταπολεμικού κινηματογράφου απέναντι στο φαινόμενο του ναζισμού. Να πούμε πως για τους τηλεθεατές που δεν έχουν ενημερωθεί για αυτές τις εκδηλώσεις, όλο τον Οκτώβριο διαδραματίζονται αυτές οι εκδηλώσεις Αθήνα Ελεύθερη, Αθήνα Γιορτάς, 1944-2018. Εκθέσεις, εκδηλώσεις λόγου, ιστορική περίπατη, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, καλά τα λέω. Ναι, φέτος το πρόγραμμά μας είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Αυτό βέβαια έχει σχέση και με την ανταπόκριση που δείχνει το κοινό, που αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις και δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να μιλήσουμε για αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας με έναν τρόπο πιο προσιτό και χωρίς παροπίδες. Είχαμε προβολές ντοκιμαντέρ την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα προβολές ταινιών μυθοπλασίας. Στις 12 Οκτωβρίου, την ημέρα της επετείου της απελευθέρωσης, υπάρχει κεντρική συναυλία στο Πάρκο Ελευθερίας με την Ρίτα Αντωνοπούλου και την Φαραντούρη. Την Κυριακή στο Κερατσίνι μια νέα έκθεση για τη μάχη της ηλεκτρικής, την τελευταία μάχη που δόθηκε στην Αθήνα από τον Ελλάς και πάλι μια συναυλία με τους Ενκαρδία. Και από εβδομάδα ανοίγουμε έναν κύκλο συζητήσεων με λογοτέχνες και ιστορικούς για το πώς η λογοτεχνία διαμορφώνει τη συλλογική μνήμη της περίοδου, πώς ο ιστορικός μπορεί να εμπνέεται από λογοτεχνικά κείμενα. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον στο Μέγαρο Μουσικής αυτές οι εκδηλώσεις. Ωραία. Εδώ είμαστε καθημερινά για να προβάλλουμε τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες του Αθήνα Ελεύθερη όλο αυτό το μήνα. Τον Οκτώβριο να πω πως είναι εκδηλώσεις που συμμετέχουν και συνεργάζονται πάρα πολλοί φορείς, είναι έτσι ένα πολύμορφο σύνολο φορέων. Είναι και υπουργεία και δήμοι, αρχιακοί φορείς όπως εσείς, μουσεία, σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ομάδες πολιτών φυσικά που συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή. Και η εκπαιδευτική κοινότητα. Να πω ότι η έκθεση συνοδεύεται από εκπαιδευτικά προγράμματα και όλες οι μέρες έχουν κλείσει για τις επισκέψεις των σχολείων. Θα μεταφερθεί βέβαια η έκθεση και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, όπου και εκεί θα έχουν τα σχολεία την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι αυτό που είπα πριν, όλο αυτό δείχνει την ανάγκη και της εκπαιδευτικής κοινότητας να μιλήσει για αυτή την περίοδο με έναν τρόπο πιο προσιτό, πιο εύληπτο. Και του κόσμου για να μάθει. Κύριε Γκλαβίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Στο σημείο αυτό πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην κοινοβουλευτική και πολιτική ζωή της χώρας με ιστορικά γεγονότα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν Σάββατο 6 Οκτωβρίου 1912, όταν ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής το θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ αγκυροβολεί στο ρωμαϊκό γυαλό της νήσου Λίμνου και ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης ζητά από τον Τούρκο διοικητή την άμεση παράδοση του νησιού. Ο Τούρκος διοικητής κοινοποιεί στον ναύαρχο Κουντουριώτη την άρνησή του στην παράδοση της Λίμνου. Σαν σήμερα, Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 1912 το πρωί, ξεκινά η απόβαση των ελληνικών μονάδων στη θέση Βουρλίδια κοντά στο Διαπόρι, στο χωριό Τσιμάνδρια. Το αντιτορπιλικό Δόξα προσεγγίζει τις παρακείμενες ακτές, παρέχοντας εγγύς υποστήριξη στις Λέμβους που μεταφέρουν τα αγίματα. Εν συνεχεία, το αποβατικό σώμα κατευθύνεται προς τη Μύρινα, εχμαλωτίζοντας τις τουρκικές στρατιωτικές μονάδες του νησιού, οι οποίες παραδίνονται ανεφόρων, χωρίς να προβάλλουν περαιτέρω αντίσταση. 40 μέρες πριν καταρρεύσει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το καθεστώς της Χούντας και μετά το δημοψήφισμα του 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας και διόρισε πολιτική κυβέρνηση υπό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η μεταβατική κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη ορκίστηκε σαν σήμερα, Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 1973. Την ίδια ημέρα παραιτήθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί από τις κέρυες θέσεις που κατήχαν. Η Πρωθυπουργία του διήρκεσε μόλις 49 ημέρες και απομακρύνθηκε από τη θέση του στις 25 Νοεμβρίου, όταν ο Δημήτρης Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Σαν σήμερα το 1987 πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο διπλωμάτης, πανεπιστημιακός, λογοτέχνης, ακαδημαϊκός, δημοσιογράφος και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσάτσος. Το 1956 προσχώρησε στο νεοειδρυθέν κόμμα της ΕΡΕ, με το οποίο εξελέγει βουλευτής επανειλημμένος. Μετά τη μεταπολίτευση ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στις βουλευτικές εκλογές του 1974 εξελέγει βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διαμόρφωσε το ισχύον Σύνταγμα. Στις 20 Ιουνίου του 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εξελέγει από τη Βουλή πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους επί 295 παρόντων βουλευτών. Παρέμεινε στο ύψιστο πολιτιακό αξίωμα στο Μάιο του 1980, οπότε τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.